Χαίρετε, καλησπέρα. Απόψε έχουμε ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Ε, αν μπορεί να υπάρξει μία σχέση ερωτική ε, χωρίς το σεξουαλικό κομμάτι, αν μπορεί γίνεται δηλαδή να υπάρχει μία σχέση χωρίς σεξουαλική ολοκλήρωση, μία σχέση χωρίς σεξ. Μια νεαρή κοπέλα μου γράφει τα ακόλουθα. Αγαπητή Θέκλα, πρόσφατα αποφάσισα να μία σχέση μόλις λίγο μηνών, καθώς ο άνθρωπος αυτός δεν αποζητούσε από μόνος του να βρεθούμε ερωτικά, κοινώς να κάνουμε σεξ. Το παιδί φαινομενικά φαινόταν, μ' αρέσει αυτό το φαινομενικά φαινόταν, γιατί τονίζει το ότι φαινόταν. Το παιδί φαινομενικά φαινόταν ένας νορμάλ άνθρωπος, εμφανίσιμος, υγιής, νέος, 30 ετών, γλυκός, κοινωνικός, στοργικός και δήλωνε ότι έψαχνε σοβαρή σχέση. Όταν προσπαθούσα να το εκφράσω ότι θέλω να απολαμβάνει περισσότερο ερωτικά ένα ένας τον άλλον, μου ανταποκρινόταν ότι είχε χαμηλή λίμπιντο λόγω της κατάστασης, λόγω άγχους της δουλειά κτλ. Εγώ αδημονούσα κάθε φορά να το δω, όχι ότι τον ήθελα μόνο γι' αυτό, αλλά στους πρώτους μήνες γνωριμίας υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη επιθυμία για σεξ με τον άλλον, και έτσι κι αλλιώ το θεωρώ απολύτω φυσιολογικό, και ειδικά σε μια νέα σχέση. Είναι απολύτω φυσιολογικό σε όλε τι ερωτικέ σχέσει, όχι μόνο στη νέα σχέση. Εκείνο όχι μόνο δεν το αποζητούσε, αλλά το απέφευγε σε φάση να λέει: Δεν έχω προφυλακτικά, θέλω να χαλαρώσω κλπ. Αφού είδα ότι δεν ήθελε καν να το διαπραγματευτεί, να κάνουμε μια προσπάθεια να βρεθεί μια μεσηλήση, αποφάσισα ότι ήταν καλύτερο να πάρουμε διαφορετικού δρόμου. Και πολύ καλά έπραξες. Μπράβο, έβγε. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα στήσης ή οτιδήποτε. Επίσης δεν του άρεσε να κάνει προκαταρκτικά, ενώ να κάνουν σε αυτόν του καλάρεσε και το ζητούσε. Η ερώτηση μου προς εσένα είναι εξής. Αν είχε όντως κάποιο πρόβλημα με αυτό το θέμα... Δεν όφιλε να το συζητήσει ανοιχτά με την κοπέλα, του να γνωρίζει και εκείνη. Βεβαίω, όφιλε. Πώ προσεγγίζουμε τέτοια θέματα σε μια σχέση, Και γίνεται τελικά να μείνει σε μια σχέση χωρί σεξ, περιμένοντα ότι κάτι θα αλλάξει. Σε ευχαριστώ και αναμένω να ακούσω την άποψή σου. Λοιπόν, φιλενάδα, από αυτά που μου γράφει, εννοείται ότι δεν μπορώ να κάνω διάγνωση ή να διαλευκάνω το μυστήριο. Μπορώ όμω να κάνω κάποιε υποθέσει για το τι μπορεί να συνέβαινε. αυτός ο άνθρωπος λες ότι δήλωνε ότι ήθελε να κάνει σοβαρή σχέση. Για ποιο λόγο άραγε κάποιος ο οποίος ακόμη δεν έχει γνωριστεί μαζί μας, ακόμη δεν έχει συνδεθεί μαζί μας, ακόμη δεν ξέρει αν είναι ερωτευμένος μαζί μας ή όχι, δηλώνει ότι θέλει να κάνει σοβαρή σχέση. Μήπως επειδή είχε ένα σχέδιο στο μυαλό του, ότι εγώ τώρα πρέπει να κάνω μια σοβαρή σχέση με κοπέλα, το μυαλό μου πάει και προφανώς θα πάει και σε πολλούς από εσά ότι ίσως αυτός ο άνθρωπος να μην είναι ετεροφιλόφιλος. Ίσως, δεν ξέρω σίγουρα, ίσως να μην είναι ετεροφιλόφιλος και ίσως την ηλικία των 30 να έχει υποκύψει στις κοινωνικές πιέσεις και στα κοινωνικά στερεότυπα και να ήθελε να κάνει μια σοβαρή σχέση με μια κοπέλα, ένα σοβαρό γάμο με μια κοπέλα προκειμένου να βάλει μια καλή κοινωνική βιτρίνα, εντό εικόνων το καλή κοινωνική βιτρίνα. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο άνθρωπο αυτό είναι εγγύη, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό από αυτά που λε, από το ότι δήλωνε από την αρχή ότι θέλει να κάνει σοβαρή σχέση, γιατί ένα σοβαρό άνθρωπο δεν δηλώνει από την αρχή ότι θέλει να κάνει σοβαρή σχέση χωρί να δημιουργηθεί σχέση, να γνωρίσει την κοπέλα, να συνδεθεί ουσιαστικά με την κοπέλα και μετά να πει αγάπη μου, μωρό μου, μ' αρέσει έτσι όπως είναι η σχέση μας, μ' αρέσει όπως προχωράει και θα ήθελα να την πάρουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Ε, υπάρχει έτσι ένα μπέρδεμα ε, όσον αφορά στη δικιά μου την άποψη για το αν πρέπει να δηλώνουμε από την αρχή τις επιθυμίες μας. Έχω κάνει κάποια βίντεο στο οποίο μίλησα για τις ερωτήσεις που κάνουμε στα πρώτα ραντεβού και κατά τη διάρκεια της γνωριμίας για είναι άλλο να ρωτάμε σε ποια φάση ζωής βρίσκεσαι, νιώθεις ότι είσαι σε μια φάση ζωής που, θα, που είσαι σε θέση να κάνεις σχέση, τι είδου σχέση θα έκανες εάν συνδεώσουμε κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να πεις εγώ θέλω σοβαρή σχέση και αν και εσύ δεν θες σοβαρή σχέση ας μην μιλάμε. Όταν λέω να ρωτάμε από την αρχή τις προθέσεις του άλλου, δεν θα τις ρωτήσουμε σε σχέση με εμάς. Θα ρωτήσουμε γενικά σε ποια φάση ζωή βρίσκεται κάποιος και μπορεί να μας απαντήσει, μπορεί και να μην μας απαντήσει και από τις αντιδράσεις θα καταλάβουμε κάποια πράγματα ή μπορεί και να μην καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όμω, όταν κάποιο δηλώνει ευθύ εξ αρχή, ακόμα δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ των δύο ανθρώπων, ότι εγώ θέλω σοβαρή σχέση, αυτό σημαίνει ότι χισεμάνων εμίσιον ορεγούμανον emission, ότι είναι ένας άνθρωπος σε μια αποστολή ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό για αυτόν που το λέει δεν είναι ο άλλος άνθρωπος που γνωρίζει και το πως σχετίζεται με τον άλλον άνθρωπο που γνωρίζει αλλά ο στόχος που έχει να δημιουργήσει μια σοβαρή σχέση. Και ναι, η φίλη πολύ ορθά το έχει γράψει ότι στην αρχή μιας ερωτικής σχέσης εάν όντω υπάρχει ερωτική χημεία και αν ε, θέλει πραγματικά ο ένας τον άλλον και υπάρχει ε, έρωτας. έρωτας με την έννοια του να ερωτευτεί ο ένας τον άλλον και ερωτικό ενθουσιασμός, δεν μπορεί να κρατήσει ο ένας τα χέρια του μακριά από τον άλλον, όχι να παρακαλάς τον σύντροφο σου ή τη σύντροφο σου να σου κάτσει, για όνομα του Θεού. Τώρα ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι γκέι. ο άνθρωπος μπορεί να είναι straight, Μπορεί κάλλιστα να έχει μια σχέση την οποία να μην εγκρίνει το οικογενειακό του περιβάλλον. Θα μπορούσε κάλλιστα δηλαδή να έχει σχέση με μια γυναίκα μεγαλύτερη από αυτόν ή με μια γυναίκα ξένη που να μην είναι Ελληνίδα ή Κύπρια. Και οι γονεί του να είναι ρατσιστέ και να μην του το επιτρέπουν. Να έχει τέλο πάντων μια παράνομη σχέση εντό εισαγωγικών ή μια σχέση με μια παντρεμένη γυναίκα, ίσω. Και να θέλει να φτιάξει αυτό το φασάτ, αυτή τη βιτρίνα μια καλή σχέση, μια σοβαρή σχέση με μια καλή κοπέλα. Και γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος να μην μπορεί και πολύ να μπει σε σεξουαλικές δραστηριότητες μαζί σου, γιατί νιώθει ότι απατάει το άλλο πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένο και συνδεδεμένος. Ναι. Και ο Λάκη τώρα έχει αναστατώνεται. Σου λέει τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν ο άνθρωπος είναι γκέ. Δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα με βάση αυτά που μας έχεις γράψει είναι ότι δεν σε θέλει ερωτικά, δεν σε ήθελε ερωτικά. Και καλά έκανε και χώρισε έναν άντρα που δεν σε ήθελε ερωτικά. Και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να διακόπτουμε μια ερωτική σχέση στην οποία δεν υπάρχει ερωτισμό. Αν ο άνθρωπο που έχει φτιάξει μια ερωτική σχέση μαζί μας, άνδρα ή γυναίκα, μα θέλει πραγματικά, το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε προβληματισμού. Μήπω με θέλει, μήπω δεν με θέλει. Ο έρωτας, λέει και ο βήχας, δεν κρύβονται. Λοιπόν, εσύ δεν ξέρω αν το θέλεις, αν τον ήθελες ερωτικά ή αν ήσουν ερωτευμένοι μαζί του. Μπορεί και να μην ήσουν ερωτευμένοι μαζί του ούτε κι εσύ, αλλά να ήσουν α, α, ελεύθεροι όταν γνωριστήκατε, να μην είχε κανένα προηγούμενο attachment, να μην είχε κανένα κόλλημα με κάποιον άλλον άνθρωπο, οπότε να ήσουν ανοιχτή και διαθέσιμη να εξερευνήσεις και να γνωρίσεις αυτόν τον καινούριο άνθρωπο. Και μπορεί στην πορεία, αφού λαχταρούσες να το δεις, να είχε και ένα ερωτικό ενθουσιασμό μαζί του. Που αν αυτή η σχέση προχωρούσε ομαλά και αν αυτό ο άνθρωπο είχε επίση ερωτικό ενθουσιασμό μαζί σου και ήταν επίση έμπαινε στη διαδικασία να ερωτευτείτε, να έχετε και μια ερωτική σχέση που να είναι δυνατή, έντονη, ικανοποιητική και για του δύο. Τώρα, έχουμε πει πολλέ φορέ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαχωρίσουν το σεξ από τον έρωτα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να κάνουν σεξ με έναν άλλον άνθρωπο χωρί να είναι ερωτευμένοι μαζί του. Να εκτελέσουν τα καθήκοντά του τα συζυγικά, κάποιοι και κάποιε μέσα σε γάμου. Ξέρετε πόσοι παντρεμένοι και πόσε παντρεμένε κοιμούνται με το τέρι του χωρί να το επιθυμούν να κοιμηθούν με το τέρι του, χωρί να το θέλουν το τέρι του ερωτικά, αλλά κοιμούνται για να του ρίξουν ή να τι ρίξουν στάχτε στα μάτια, ενώ παράλληλα είναι ερωτευμένοι με κάποιο άλλο πρόσωπο που δεν είναι ο άνδρα του, δεν είναι η γυναίκα του. Πολλοί και πολλέ. Μπορεί ένα άνθρωπο να έχει ερωτική επαφή με κάποιον άλλον χωρί να τον θέλει, αλλά άμα δεν τον θέλει τον άλλον, τότε δεν θα θέλει ούτε και τα προκαταρκτικά να τα κάνει. Να του τα κάνουν, ναι, να κλείσει και τα μάτια του και να ονειρεύεται ότι είναι το πρόσωπο που επιθυμεί πραγματικά που του τα κάνει. Γιατί όταν εσύ, όταν σου ζητάει εσένα να κάνει προκαταρκτικά, σημαίνει ότι αυτό κάθεται, αραχτό και light, κλείνει και τα μάτια και φαντασιώνεται ότι θέλει να φαντασιωθεί. Ε, και πρόβλημα στήσει για να έχει κάποιο πρέπει να έχει κάποια θέματα υγεία ή κάποιο ψυχολογικό κόλλημα σε σχέση με κάτι. Μπορεί κάλλιστα κάποιο που δεν θέλει τον άλλον να μην έχει κανένα θέμα σεξουαλικής δυσλειτουργίας και να λειτουργήσει όταν είναι αναγκασμένος, να πιέσει τον εαυτό του, να πάει και το παλιάμπελο, να θυσιαστεί, να κάνει σεξ μια-δυο φορές το μήνα με τη φίλη του για να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ χωρίς να είναι πραγματικά εκεί έκανες πάρα πολύ καλά που τον χώρισε. και το ίδιο θα σου έλεγα να κάνεις αν ήσουν άνδρας και είχε σχέσεις με γυναίκα, αν η κοπέλα με την οποία είχε σχέση σου έλεγε από την αρχή εγώ θέλω σοβαρή σχέση με σκοπό το γάμο για παράδειγμα και σε επιλέγω επειδή είσαι κατάλληλος υποψήφιος αλλά παρόλα αυτά όταν προχωρούσε η σχέση σε σεξουαλική συνδεσιμότητα να μην έδειχνε προθυμία και να μην είχε κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο να το συζητήσει και να το φέρει στο τραπέζι Εντάξει, γιατί είναι πολύ διαφορετικό κάποιος να έχει ένα θέμα ε, σεξουαλικής υγείας... και να πει, ξέρεις, ε, έχω θέμα, έχω δυσπαρεύνια για παράδειγμα. Κάποιες γυναίκες έχουν δυσπαρεύνια, έχουν πόνο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Να το φέρεις στο τραπέζι να πει, έχω αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό αποφεύγω το σεξ. Ή ε, να πει ότι ίσως ε, αυτό συμβαίνει συχνά σε γυναίκες, μπορεί να είχε δεχθεί μια παρενόχληση κάποιου είδους... Σε προηγούμενη περίοδο της ζωής της, η βία σε μια σχέση και να έχει ε, ε, μια εσωτερική δυσκολία στο να ανοιχτεί ερωτικά και γι' αυτό να αποφεύγει την ερωτική επαφή, όχι γιατί δεν θέλει το σύντροφό της. Να ανοίξει το στόμα του και να ανοίξει το στόμα της ο κάθε ένας και κάθε μια που θέλουν σοβαρή σχέση και μας προσκαλούν να κάνουμε σοβαρές σχέσεις μαζί τους και να γίνουν σοβαροί άνθρωποι και να ανοίξουν το στοματάκι τους και να πούν δεν θέλω να κάνω σεξ για τον α, β, γ, δ λόγο. Να μιλήσουν Και αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί και δεν έχει να κάνει με άλλο πρόσωπο, γιατί αν δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί μας ο άνθρωπος που θέλει σοβαρή σχέση μαζί μας επειδή ήδη έχει σοβαρή σχέση, ήδη είναι ερωτευμένο ή ερωτευμένη με ένα άλλο πρόσωπο, αυτό δεν λύνεται. Ή αν δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί μας, δεν θέλει να κάνει σεξ μαζί μας επειδή έχει άλλο ερωτικό προσανατολισμό, ούτε αυτό λύνεται. Αυτά που λύνονται και επιλύνονται είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ιστορικό του κάθε ανθρώπου, κάποιες τραυματικές εμπειρίες που ίσως φέρνουν κάποια σεξουαλικά μπλοκαρίσματα ή κάποια θέματα υγείας που φέρνουν κάποιες σεξουαλικές δυσλειτουργίες, που και αυτά τα συζητάς ανοιχτά στη σχέση και είσαι και διατεθειμένος, είσαι και διατεθειμένη να ζητήσεις βοήθεια. Δεν νοείται ερωτική σχέση χωρίς σεξ. Δεν νοείται. Δεν νοείται. Και έστω και αν βαφτίζεται σοβαρή. Έστω και αν ο άλλος σου κάνει και πρόταση γάμου. Έστω και αν σου λέει ότι εγώ θέλω να ζήσουμε μαζί για, για όλη μας τη ζωή. Να ζήσει μαζί για όλη τη ζωή με κάποιον ο οποίο αποφεύγει να έχετε σεξουαλική επαφή, δηλαδή θα σε καταδικάσει σε μια ζωή σεξουαλική στέρηση. Εν τω μεταξύ, κάποιο μπορεί να πει ναι, μα μα μείνει μόνη τη, πάλι θα έχει σεξουαλική στέρηση. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστεί το να μην έχει σεξ όταν δεν έχει ερωτικό σύντροφο παρά να διαχειριστεί το να μην έχει σεξ όταν έχει ερωτικό σύντροφο. Γιατί όταν έχεις ερωτικό σύντροφο, ο οποίο η οποία αποφεύγει να έρχεται σε ερωτική επαφή μαζί σου. Κάθε φορά που αποφεύγει, εσύ τρως και μια ερωτική χιλόπιτα. Κάθε φορά που αποφεύγει να έρθει σε ερωτική επαφή μαζί σου, εσύ νιώθει μειωμένο, μειωμένη. Εσύ νιώθει την απόρριψη. Εσύ νιώθει την, την άρνηση αυτού του προσώπου προ εσένα. Οφείλουμε να σεβαστούμε τον εαυτό μας και να μην επιτρέπουμε να μας κακοποιεί κανείς, γιατί ναι πρόκειται για συναισθηματική και ψυχική κακοποίηση, κάποιος άνθρωπος να θέλει να είναι μαζί μας, αλλά να μην θέλει να έχουμε ερωτική ζωή και να μας απορρίπτει ερωτικά και σεξουαλικά συχνά πυκνά. Όχι, δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιε εμπειρίε. Καλύτερα μόνοι μα και να ξέρουμε ότι δεν έχουμε ερωτική και σεξουαλική ζωή επειδή είμαστε μόνοι μα, παρά να είμαστε μαζί με έναν άλλον άνθρωπο και να μην έχουμε ερωτική σεξουαλική ζωή ο άνθρωπο με, 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 τον άλλο άνθρωπο, γιατί αυτό ο άνθρωπο αποφεύγει να κάνει σεξ μαζί μα, γιατί είναι, έχει πολύ άγχο από τη δουλειά, είναι πολύ κουρασμένο και λοιπά, και, λοιπά, και λοιπά. Αλλού αυτά. Θε γυναίκα, άνθρωπε μου. Άμα τη θε και τη θε πραγματικά, τη θε και ερωτικά. Θε άντρα, κοπέλα μου, άμα, τη, άμα το θε και το θες πραγματικά, το θες και ερωτικά. Το ίδιο ισχύει και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ε, και στα ομόφυλα ζευγάρια μπορεί να παρατηρηθεί ε, σεξουαλική άρνηση από το ένα μέρος προς το άλλο και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο να συζητούν ανοιχτά, να μιλάνε μεταξύ τους και να προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα, εάν αυτό επιλύεται στα πλαίσια της σχέσης, είναι να επιλύσουν τη σχέση, εάν το θέμα είναι ότι ο άλλος δεν θέλει να κοιμηθεί μαζί μας επειδή θέλει να κοιμηθεί με κάποιον άλλον, με κάποιον άλλη. Εδώ να σημειώσω ότι σε ομόφυλα ζευγάρια γυναικών ε, παρατηρείται από μια ηλικία και μετά, δηλαδή παρατηρείται συχνά μια άρνηση ή έλλειψη επιθυμίας για σεξουαλική επαφή μέσα στη σχέση, το οποίο να μην έχει να κάνει με την ποιότητα της σχέσης, αλλά να έχει να κάνει με τη, με τη σχέση που έχει κάθε γυναίκα με το σώμα της. Ε, δεν είμαι ειδική σε αυτό, αλλά αν παρακολουθεί αυτό το βίντεο ε, αν κάποια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε σχέση με άλλη γυναίκα, εάν υπάρχει αυτή η άρνηση για τη σεξουαλική επαφή μέσα στη σχέση, να το πάνε σε ένα ψυχολόγο, να πάνε ω ζευγάρι μαζί σε ένα ψυχολόγο για να δουνε τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί με βάση την επαγγελματική μου πείρα αρκετέ φορέ δεν έχει να κάνει με το ότι δεν αγαπάει μια γυναίκα την άλλη, έχει να κάνει με δυσκολίε που έχει κάθε γυναίκα με το σώμα τη, με το software που μα έχουν, έχουν, εγκαταστήσει στον εγκέφαλο κλπ. Αυτά. Δεν νοείται ερωτική σχέση χωρίς σεξ και καλά έκανες κορίτσι μου που το χώρισες. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά!